Έδωσε ένα τόνο λίγο γαλλίδα, λίγο πιο κλασάτο και λιγότερο λαϊκιά, θα έλεγα. Την Άντζελα Δημητρίου που είχε πολύ πλάκα, γιατί είναι ένα πολύ έντονο πρόσωπο, με πολύ χαρακτήρα που δεν είχα συνηθίσει, ήμουν ακόμα μικρός και φοβόμουν την Άντζελα για την αλήθεια. Ναι. Και είχε πολύ χιούμορ, ήταν πολύ εντάξει μπροστά μου. Δεν μπορώ να πω ότι κάναμε τόσες αλλαγές πάνω στην Άντζελα. Την είχαμε ντύσει με πολύ ωραία ρούχα, αλλά Άντζελα έχει δικό της στυλ. Δέσποινα Βανδύ, επίσης μια πολύ καλή συνεργασία. Ναι, με τη Δέσποινα είχαμε συνεργαστεί σχεδόν 2 χρόνια νομίζω. Η Δέσποινα, το στυλ της είναι πάντα rock. Έτσι, άρα δεν αλλάξαμε πάρα πολύ, εκτός από το περίοδο που ήταν έγκυος και άρχισε να αισθάνεται λίγο πιο μαμά. Έλλη Κοκκίνου, είχαμε συνεργαστεί, ναι. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο, έχει πολύ καλό σώμα, προσέχει πάρα πολύ την υγεία της, δεν καπνίζει, δεν πίνει, όλα αυτά. Ήταν μια λίγο πιο δύσκολη συνεργασία, θα έλεγα. Δεν είχαμε τόσο χημεία μεταξύ μας. Προσπαθούσαμε να αλλάξουμε λίγο το στυλ, να γίνει λίγο πιο, θα έλεγα τότε, ήταν λίγο πιο pin-up, λίγο πιο sexy. Αλλά όλο αυτό πρέπει να βγει από τη διάθεσή σου και από το προσωπικό τώρα σου και δεν νομίζω να, τουλάχιστον τότε, δεν αισθανότανε σε αυτό το mood. Έτσι και, αλλά είχαμε κάνει ωραίες φωτογραφίες. Ποιο είναι το αγαπημένο του στυλ στον ντύσιμο του Σάκη? Εμείς τον έχουμε συνηθίσει με τζιν, τίσερ. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι μου τρελαίνει αυτό, αλλά αυτό έχει γίνει τη στάμπα του, το χαρακτηρίζει το στυλ του. Εμένα μου αρέσει όταν είναι λίγο πιο χαλαρά ντυμένος, ας πούμε. Με φόρμες δηλαδή. Ναι, μου αρέσει όταν φοράει φόρμες, χαλαρά τζιν, αθλέτικα παπούτσια, όταν δεν είναι τόσο στημένο pop star. Είχαμε με τον Σάκη, ήταν στην Ελούντα το περίοδο, όχι το περίοδο, εκεί που γνώρισε και την Κάτια Ζιγκούλη. Κάτια ήθελε να τον γνωρίσει και ήταν νομίζω η πρώτη επαφή μεταξύ τους. Α, της άρεσε. Το είχε εκφράσει. Ναι. Ο Αντώνης Ρέμος είναι ένας κύριος, πολύ εντάξει άνθρωπος, πολύ ευγενής, πολύ εύκολος. Έχετε συνεργαστεί και ξέρω ότι είστε πολύ καλοί φίλοι με την Ιβόνη Μπόσνιακ. Ναι, είναι πολύ φίλη μου. Συνεργάζομαι μαζί της ως μοντέλο πάρα πολλά χρόνια. Είναι υπερβολική επαγγελματίες, είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει καταπληκτικό σώμα, δεν έχει δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Ήταν έτσι τόσο ντροπαλή, χαμηλών τόνων κοπέλα, γιατί... Εγώ δεν την γνωρίζω ως ντροπαλή, χαμηλών τόνων, ναι, εγώ την γνωρίζω ως πολύ δυναμική, πολύ επικοινωνική, πολύ όμορφη. Υπάρχει κάτι έτσι, κάποια σκηνικά που θυμόσαστε από τις πρώτες σας επαφές με κάποια γνωστά ονόματα που δεν τους ξέρατε? Φυσικά, βασικά την Άννα Βύση την είχα γνωρίσει την πρώτη φορά σε ένα πάρτι. Χορεύαμε πάρα πολύ μέχρι πολύ αργά και κάποια στιγμή χορεύαμε και απάνω στα τραπέζια και βρεθήκαμε πλάτη-πλάτη με την Άννα και γυρνάει και μου λέει «Ποιος είσαι εσύ?» Και εγώ της λέω, εγώ είμαι ο Αλ, εσύ ποια είσαι? Δεν ήξερα καν, έβλεπα απλά μια πολύ εντυπωσιακή ωραία γυναίκα, αλλά χωρίς να ξέρω τι θέση έχει στην ελληνικό show business. Δεν εξήγησε μετά? Μετά γελάσαμε και όλες, μου εξήγησε και κατάλαβα και τράπηκα φυσικά και συνεχίσαμε να χορεύουμε όλη τη νύχτα πάνω στο τραπέζι και αυτά. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά και ήταν έτσι και λίγο πλάκα. Είχαμε πάει με την Έλενα Παπαρίζου στην Αμερική με το σχέδιο της The Blondes που σχεδιάζουν για την Rihanna, Britney Spears, Katy Perry. Είναι πολύ μεγάλα ονόματα και είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί
Τους άρεσε πάρα πολύ την Έλενα, είχαν ενθουσιαστεί και γι' αυτό το λόγο συνεργαστήκαμε, γιατί είχαν δει εικόνες από στο ίντερνετ της Έλενας και αυτοί μου πλησιάζαν να δουλέψουμε μαζί. Και την επόμενη μέρα που είχαμε εμείς ραντεβού μαζί τους, είχαν ραντεβού με την Britney Spears. Α, καταπληκτικό.